Υπάρχει μια πολύ σπάνια περίπτωση κατά τη διάρκεια κάποιες επέμβασης ο ασθενής θα ξυπνήσει, μα λόγω της αναισθησίας να μην μπορεί να κουνηθεί, σαν να βιώνει παράλυση ύπνου. Η διαφορά με την παράλυση ύπνου, ωστόσο, είναι πως εκτός από το ότι ο ασθενής μπορεί να ακούσει, να μυρίσει και όλα τα σχετικά, μπορεί επίσης να νιώσει κάθε κόψιμο και τομή από τον υστέρι του χειρουργού, μα δεν μπορεί να κουνηθεί. Φυσικά, οι συνέπειες αυτού είναι απίστευτα τραυματικές πάνω στο άτομο το οποίο συμβαίνει. Δυστυχώς, τέτοια συμβάντα μπορεί να οδηγήσουν στον άτυχο που του συνέβη κάτι τέτοιο στο να υποφέρει από αϊπνίες, εφιάλτες και σε υπερβολικό βαθμό να μπορούν να τον οδηγήσουν ακόμα και στην αυτοκτονία. Σήμερα θα δούμε 7 περιπτώσεις ανθρώπων που ξύπνησαν κατά τη διάρκεια εγχειρήσεων. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Η Κάρολ Βέιχερ ξόδεψε χρόνια ολόκληρα πονώντας εξαιτίας ενός τραυματισμού στο μάτι της. Είχε κάνει 17 επεμβάσεις προσπαθώντας να διορθώσει αυτό το πρόβλημα, μα καμία από αυτές δεν είχε δουλέψει. Οι γιατροί της είπαν πως δεν θα μπορούσαν να σώσουν το μάτι της. Έπρεπε να αφαιρεθεί. Η Κάρολ ένιωσε ανακούφιση στη σκέψη πως τουλάχιστον ο πόνος θα τελείωνε. Έτσι προγραμμάτισε την εγχείρηση. Η επέμβαση ξεκίνησε κανονικά. Της έκαναν αναισθησία και εκείνη αποκοιμήθηκε. Η Κάρολ τότε ξύπνησε χαρούμενη, νομίζοντας πως ο πόνος είχε επιτέλους τελειώσει. Τότε άκουσε κάποιον να λέει: «Κόψε πιο βαθιά, τράβα δυνατότερα». Η γυναίκα τρομοκρατήθηκε. Δεν μπορούσε να μιλήσει και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Προσπάθησε να ουρλιάξει, μα δεν μπόρεσε να βγάλει κανέναν ήχο. Είχε παραλύσει εντελώς από το μυοχαλαρωτικό που της είχαν δώσει. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να ακούει τους χειρούργους να μιλάνε για το πώς θα αφαιρούσαν το μάτι της. Άκουσε τον χειρούργο να λέει στον εκπαιδευόμενο: «Μη φοβάσαι να βάλεις όση δύναμη χρειάζεται. Πρέπει να τραβήξεις πιο δυνατά». Ένιωσε τότε ένα δυνατό τράβηγμα και όλα μαύρισαν. Αυτή η εμπειρία στοίχιωσε την Κάρολ. Ενώ ήταν αρκετά τυχερή για να μην νιώσει τον πόνο από την επέμβαση, η αίσθηση ανικανότητας που την διακατήχε εκείνη τη στιγμή ήταν αβάσταχτη. Δεν μπορούσε πλέον να κοιμηθεί ανάσκελα, καθώς αυτό της ξυπνούσε κακές αναμνήσεις και υπέφερε από συχνούς εφιάλτες. Η Κάρολ ξεκίνησε να επισκέπτεται έναν ψυχολόγο, ο οποίος τη διέγνωσε με μετατραυματικό στρες. Η Ντόνα Πένερ χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση στην κοιλιά της. Της δόθηκε το αναισθητικό και ξύπνησε ενώ νοσοκόμες της έπλαιναν την κοιλιά. Η Πένερ νόμιζε πως το χειρουργείο είχε τελειώσει. Τότε άκουσε τον γιατρό να ζητάει ένα νηστέρι. Σε αντίθεση με την Κάρολ από πριν, η Ντόνα ένιωσε τα πάντα. Ένιωσε τον χειρουργό να την ανοίγει, ένιωσε τα μεταλλικά αντικείμενα που έβαζε μέσα στην κοιλιά της και ένιωσε τα όργανά της να κουνιούνται. Η Πένερ νόμιζε πως θα πεθάνει. Προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή των γιατρών, μα πάσχιζε για να κάνει και την παραμικρή κίνηση. Η Ντόνα κατάφερε να κουνήσει το πόδι της 3 φορές. Κάθε φορά που το έκανε, κάποιος από τους γιατρούς της το κρατούσε σφιχτά για να μείνει ακίνητη. Κανένας δεν έδωσε σημασία στο γεγονός πως κουνιόταν. Η ίδια ένιωσε τα πάντα κατά τη διάρκεια της 90 λεπτής επέμβασης. Όχι απλά ένιωθε τον πόνο της όλης διαδικασίας, μα σχεδόν πνίγηκε. Η Πένερ έπαιρνε ανάσα από ένα ειδικό μηχάνημα που της παρήχε μονάχα 7 ανάσες κάθε λεπτό. Δεν ήταν αρκετό. Ένιωσε λες και τα πνευμόνια της είχαν πάρει φωτιά. Η Πένερ κατάφερε να κουνηθεί λιγάκι περισσότερο, ενώ η εγχείρηση έφτανε στο τέλος της. Οι γιατροί τότε πρόσεξαν και τράβηξαν το σωλήν από το στόμα της, μα εκείνη δεν μπορούσε να ανασάνει μόνη της ακόμα. Η Ντόνα σχεδόν έπαθε ασφυξία. Ο αναισθησιολόγος της έδωσε κάτι για να εξουδετερώσει το παραλυτικό στο σύστημά της. Του είπε τι της είχε συμβεί αμέσως μόλις ξύπνησε τελείως. Εκείνος απλά κούνησε τους ώμους του και είπε: «Συμβαίνει καμιά φορά». Τότε έφυγε. Δεν της προσφέρθηκε καμία βοήθεια για να ξεπεράσει το φρικτό αυτό συμβάν. Η Ντόνα προσπάθησε να συνεχίσει με τη ζωή της, μα το στρες την κέρδισε. Έχασε τη δουλειά της και οι υπόλοιπες σχέσεις της έγιναν τεταμένες. Δυσκολεύτηκε να κάνει επαναληπτικές επεμβάσεις. Της ξυπνούσαν τρομερές αναμνήσεις και ανησυχία. Βρήκε ένα θεραπευτή, ο οποίος τη διαβεβαίωσε πως έπασχε από μετατραυματικό στρες. Ο Έκτορ Αλόνσο χρειάστηκε μια εγχείρηση για το καταράκτη στο δεξί του μάτι. Του δόθηκε αναισθησία και εκείνος όπως έπρεπε αποκοιμήθηκε. Δυστυχώς ο Αλόνσο ξύπνησε στα μισά της επέμβασης. Μπορούσε να δει τον χειρουργό να του ανοίγει το μάτι. Ο ίδιος κατάφερε να μιλήσει και να πει στον χειρουργό πως ήταν ξύπνιος και εκέτεψε τον γιατρό να σταματήσει την επέμβαση. Αντί εκείνος να σταματήσει όμως, διέταξε να τον δέσουν και έναν άλλο γιατρό να του βάλει κολλητική ταινία πάνω στο στόμα. Κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου, ένα από τα δόντια του Αλόνσο έφυγε από τη θέση του και εκείνος το κατάπιε. Οι χειρουργοί συνέχισαν με την επέμβαση.
Δυστυχώς, η επέμβαση απέτυχε και ο Αλόνσο τυφλώθηκε εντελώς από το δεξί του μάτι. Όπως ήταν φυσικό, έκανε μήνυση στους γιατρούς και στο νοσοκομείο. Στη μήνυση, ο Αλόνσο ισχυρίστηκε πως η επέμβαση του προκάλεσε ψυχική αγωνία και τρομερή ταλαιπωρία, μαζί με πολλά άλλα προβλήματα. Το σύγκρινε με βασανιστήριο. Η Τζένι Σμιθ χρειάστηκε να αφαιρέσει τις οδήγες της όταν ένας από τους γιατρούς ανακάλυψε μία κίστη μέσα σε μία από αυτές. Αμέσως δόθηκε αναισθησία στη Σμιθ και την έβαλε στο χειρουργείο. Σύντομα όμως εκείνη ξύπνησε. Το μόνο που μπορούσε να δει ήταν ένα λαμπερό φως στο πρόσωπό της. Παράλληλη από τα φάρμακα δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν υπήρχε τρόπος να δείξει στους γιατρούς πως ήταν ξύπνια. Χρειάστηκε να αντέξει 45 λεπτή επέμβαση. Ένιωθε κάθε κόψιμο και κάθε ράμα. Περιέγραψε τον πόνο σαν μια βόμβα που έσκαγε μέσα της. Αργότερα ανακάλυψε πως η επίδραση του αναισθητικού είχε απλά τελειώσει κατά τη διάρκεια της επέμβασης και ο αναισθησιολόγος δεν το είχε προσέξει. Η Σμιθ μήνυσε τον αναισθησιολόγο και της δόθηκαν 150.000 δολάρια για το βασανιστήριο που είχε υποβληθεί. Ο Σίδνεϊ Βίλιαμς χρειάστηκε να υποβληθεί σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και ο χειρούργος τον προειδοποίησε πως υπήρχε 50% πιθανότητα να χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Στον Βίλιαμς δόθηκε το αναισθητικό και εκείνος αποκοιμήθηκε. Ξύπνησε από τον ήχο ενός ιατρικού πριονιού ακριβώς τη στιγμή που του άνοιγαν το στέρνο. Ο Βίλιαμς προσπάθησε να πει στους γιατρούς πως ήταν ξύπνιος, μα δεν μπορούσε να βγάλει κανέναν ήχο, να κουνηθεί, να μιλήσει ή να δει. Δεν μπορούσε ούτε να κλάψει, καθώς τα φάρμακα που του είχαν χορηγήσει είχαν σταματήσει προσωρινά την παραγωγή δακρύων. Άκουσε τους γιατρούς να συζητούν για τη ζημιά στην καρδιά του. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, ένιωσε κύματα πόνου στην καρδιά του, η οποία είχε σταματήσει να χτυπά. Είχε σοκαριστεί. Ο Βίλιαμς είπε αργότερα πως αυτός ήταν ο χειρότερος πόνος που είχε νιώσει ποτέ. Ένιωθε λες και τον έθαβα ζωντανό. Για καλή του τύχη, ο Βίλιαμς κατάφερε να επιβιώσει από την επέμβαση. Ωστόσο, αυτή του η εμπειρία το άφησε τρομερούς εφιάλτες, οι οποίοι τον έκαναν τρεις στα δόντια του, τόσο δυνατά τα βράδια που έσπασε ορισμένα από αυτά. Η επίδραση του αναισθητικού της Αλεξάνδρα Μπάιθελ πέρασε μόλις η εγχείρηση για την αφαίρεση του λεπτού της εντέρου είχε αρχίσει. Ξύπνησε και αμέσως άρχισε να πανικοβάλλεται. Τα μάτια της ήταν κλειστά και είχε σωληνάκια περασμένα μέσα στο λαιμό της. Προσπάθησε να ανασάνει, μα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήταν σίγουρη εκείνη τη στιγμή πως θα πέθαινε. Ήταν εντελώς παράλυτη. Άκουσε τους γιατρούς στο δωμάτιο να συζητούν για το μέγεθός της και πόσο βαριά ήταν. Ένιωσε κάποιον ακόμα και να της πιέσει την κοιλιά κοροϊδευτικά. Έπειτα, άκουσε κάποιον να φωνάζει να της δώσουν περισσότερη μορφήνη και εκείνη αποκοιμήθηκε ξανά. Όταν ξύπνησε, άρχισε να ρωτά στο νοσοκομείο τι είχε συμβεί, μα όλοι της έλεγαν δικαιολογίες. Της έλεγαν πως μάλλον έβλεπε παρεστήσεις. Η Αλεξάνδρα επέμεινε και τελικά παραδέχτηκαν πως δεν της είχαν χορηγήσει αρκετό αναισθητικό. Η επέμβαση έκανε μεγάλη ζημιά στην ψυχική της υγεία. Υπέφερε από κακές αναμνήσεις, εφιάλτες, κρίσεις πανικού και θέματα με το άγχος της. Τελικά, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες περιπτώσεις, διαγνώστηκε με μετατραυματικό στρες. Είχαμε μιλήσει παλιότερα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, μα δεν μπορούσαμε να μην την αναφέρουμε ξανά. Ο Σέρμαν Σάιζμορ χρειάστηκε να υποβληθεί σε διερευνητική χειρουργική επέμβαση έτσι ώστε να ανακαλύψουν τον λόγο που πονούσε στο στήθος. Του έδωσαν τα κατάλληλα φάρμακα, τα οποία τον παρέλυσαν τελείως έτσι ώστε να μην κουνιέται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, μα δεν του χορήγησαν ολική αναισθησία. Ο Σέρμαν έμεινε ξύπνιος για τα πρώτα 29 λεπτά της επέμβασης. Τα ένιωσε όλα. 16 λεπτά μετά, οι γιατροί είχαν κάνει μια τομή στο στομάχι του άντρα και μονάχα τότε ο αναισθησιολόγος κατάλαβε το λάθος του. Χορήγησε στο Σέρμαν αναισθησία και ένα φάρμακο που θα του προκαλούσε αμνησία. Ο αναισθησιολόγος δεν είπε ποτέ στον Σέρμαν ή στους άλλους γιατρούς για το λάθος που είχε κάνει. Μετά την επέμβαση, ξύπνησε αγχωμένος. Νόμιζε πως ήταν ξύπνιος κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αλλά δεν ήταν σίγουρος εάν οι αναμνήσεις του ήταν αληθινές. Το βασανιστήριο αυτό τον άλλαξε πολύ. Έγινε τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Είχε πρόβλημα στον ύπνο και δεν μπορούσε να κοιμηθεί ούτε για μερικά δευτερόλεπτα, ενώ υπέφερε από τρομερούς εφιάλτες. Ο Σέρμαν είχε πιστεί πως υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να τον θάψουν ζωντανό. Το στρες αποδείχθηκε πάρα πολύ για να το αντέξει. Σχεδόν ένα μήνα μετά την επέμβαση, ο Σέρμαν έδωσε τέλος στη ζωή του. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας.
Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.